επαναλαμβάνοντας τα όσα είπε στην τοποθέτησή του στο συνέδριο, δηλαδή για την αγωνία των ερετών και την συνεχή επίθεση του κεντρικού κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση και την αποδόμηση των δημοκρατικών θεσμών, ο Δήμαρχος της ΚΟ Γιώργος Κυρίτσης, σχολιάζοντας σήμερα τα συμπεράσματα του συνεδρίου της ΚΕΒΕ στην ΚΟ, αναφέρεται στην αδικαιολόγητη ασάφεια των θέσεων της κυβέρνησης σχετικά με την διοικητική μεταρρύθμιση και την επιμονή να προχωρήσει πέρα από το διάλογο που υποτίθεται ότι έχει με την ΚΕΔΕ στην ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου. Η κινητικότητα τώρα. Η υπουργός κυρία Γεροβασίλη χαρακτήρισε, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος στις δηλώσεις του, τετελεσμένο το γεγονός από πλευράς κυβέρνησης και δεν μπαίνει καν στον κόπο να απαντήσει στα ζητήματα που απασχόλησαν και το συνέδριο, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μικρά νησιά, όπως παραδείγματος χάρη η Κάσος, η οποία λειτουργεί με κανέναν υπάλληλο. Ήταν ένα πολύ σημαντικό συνέδριο αυτό της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως είχαν προηγηθεί θεματικά συνέδρια που είδαν επιμέρους τομείς που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Και θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το ότι πλην μου που είμαι μέλος του συνεδρίου, παρακολούθησαν το συνέδριο και αρκετοί συνάδελφοι, η αντιδήμαρχη κυρία Παπαχρήστου και ο κύριος Κρητικός, ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Ζερβός, η δημοτική σύμβουλος κυρία Πι, ο πρόεδρος της Καρδάμενας ο κύριος Πόγιας και ο αντιπρόεδρος της ΑΝΕΜ ο κύριος Κυριάκος Πέτρου. Θεωρούνταν μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία για όλους και για τους νέους συναδέλφους που παρακολούθησαν για πρώτη φορά, αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι ότι για άλλη μια φορά η τοπική αυτοδιοίκηση, που κατά τη γνώμη μου το τελευταίο ανάγχωμα για τον κάθε πολίτη, αφού είμαστε στα λόγια και στην πράξη τις περισσότερες φορές η εγκυντέρα αρχή και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι εισπράττουμε και τα καλά και τα κακά από αυτά που υποφέρουν οι πολίτες. Ήταν λοιπόν μια άλλη μια εμπειρία διαπιστώσεων που δείχνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βάλεται και βάλεται συνεχώς σε μια λογική που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, από το συνέδριο πέρασε σχεδόν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για το συνέδριο και για τους συνέδρους το ότι πέρασε όλη η κυβέρνηση από εκεί, αλλά ήταν απογοητευτικό το ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Ας πούμε για τα θέματα του εξυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αναθεώρησης ίσως κάποιων πραγμάτων που στην πορεία φάνηκε ότι δεν λειτουργούν. Δυστυχώς η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν ανοίγει τα χαρτιά της παρά μόνο για ένα θέμα. Και ποιο είναι αυτό το θέμα? Το εκλογικό σύστημα δια το οποίο εκλέγονται οι δημοτικές αρχές. Λες και λύσαμε όλα τα άλλα προβλήματα και το πρώτο μόνο που μας απομένει είναι το εκλογικό σύστημα. Δυστυχώς η θέση του γραμματέα του Υπουργείου του κ. Πουλάκη, ο οποίος μίλησε, ήταν ότι αυτό είναι. Από τη μια έχουμε Επιτροπή Διαλόγου και από την άλλη αυτό είναι, η θέση μας είναι αυτή, τέλος. Άρα τι συζητούμε? Ήταν ένα σημείο αιχμής του συνεδρίου και σχεδόν ομόφωνα πριν λίγων αποχών το συνέδριο αποφάσισε ότι εμείς συμμετέχουμε στην Επιτροπή και εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή από εκεί κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο, εάν η κυβέρνηση δεν ανοίξει τα χαρτιά της στο σύνολο των μεταρρυθμίσεων και μετά να μπούμε στο εκλογικό νόμο. Εκλογικός νόμος, ο οποίος θα πρέπει να σας πω ότι με την κουλτούρα που διακατέχει την ελληνική πολιτική σκηνή θα προχωρήσει σε άλλη μία, άλλο ένα βήμα διάλυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι επίσης οι αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση και ψηφίζει, παρά το ότι υποτίθεται ότι κάνουμε διάλογο και αφορά στο πώς μπορεί να στηθεί και να λειτουργήσει ένας δήμος και έχει σχέση με το πώς μπορούν να μετακινούνται ενδοδημοτικά ή διαδημοτικά οι υπάλληλοι, όπου για ένα κατανόητο λόγο η υπουργός η κυρία Καραβασίλη είπε ότι Γεροβασίλη μάλλον με συγχωρείτε είπε ότι αυτή είναι, πήραμε την απόφαση, ψηφίσαμε, τώρα τελείωσε. Στην αγωνία της Δημάρχου της Κάσου, η οποία δεν έχει ούτε έναν υπάλληλο, δεν απάντησε τίποτα. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι παίρνουν κάποιες αποφάσεις, θέλω να πω με την πιο αθώα εξήγηση, χωρίς να γνωρίζουν την γεωπολιτική
κατανομή των Δήμων. Αυτό είναι η εκλογική πελατεία, κύριε Δημαρχέ, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, που ούτως ή άλλως δεν ενδιαφέρει την Κάσο, ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλο μικρονήσι το οποίο χρειάζεται προσωπικό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι που υπηρετούν το δημόσιο, οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν θέσεις, να μετακινηθούν κτλ. Εγώ. Φαντάζομαι ότι σαν δήμαρχη σας μπαίνει στις προβληματισμούς, καθημερινά αντιμετωπίζετε. Μα να σας πω ότι εγώ δεν θα διαφωνήσω με την άποψή σας, ότι και για αυτόν τον σκοπό γίνεται ή σχεδιάζεται και αποφασίζεται κάτι ερήμην των ενδιαφερομένων, δηλαδή των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών. Και το παράδειγμα της Κάσου είναι κλασικό, γιατί είναι ένα από τα νησιά τα οποία εσχάτως φαίνεται ότι είναι μέσα στις διεκδικήσεις της γείτονος χώρας. Έχεις λοιπόν ένα Δήμο ο οποίος είναι χωρίς κανένα υπάλληλο, και το τραγικότερο που περιέγραφε η Δήμαρχος της Κάσου, ένα απορριμματοφόρο που χάλασε για να μετακινηθεί και να συντηρηθεί, απορρίφθηκε το αίτημα και δεν πληρωνόταν η δαπάνη, διότι δεν έχει γραφείο κίνησης ο Δήμος Καρπάθου για να υπογράψει τη μετακίνηση. Ένα θέατρο του παραλόγου όμως έχει καταλήξει. Ένα θέατρο του παραλόγου, αλλά και ένα θέατρο που, ξέρετε, αν είσαι σε ένα θέατρο και είσαι στη σκηνή πάνω ή είσαι στην πλατεία και παρακολουθείς, προσλαμβάνεις κάποια μηνύματα και προσπαθείς να τα. Να διορθώσεις κάποια ή παίρνεις κάποια μηνύματα και βελτιώνεσαι. Φαίνεται ότι ούτε αυτό τους ενδιαφέρει. Και ας αφήσουμε την Κάρπαθο. Ας έρθουμε στην ΚΟ, η οποία είναι ένας καλύτερος σε σχέση με άλλους δήμους σε επίπεδο διοικητικής διάρθρωσης αλλά και οικονομικών. Εάν λοιπόν ανοίξει η στρόφιγγα των μετακινήσεων, όπως άνοιξε την περίοδο μετά τις εκλογές στις δημοτικές μέχρι τον Σεπτέμβριο που αναλάβαμε, αποψηλώθηκε πλήρως η διοικητική και η τεχνική υπηρεσία, στην λογική του ότι υπογράτωτε βέβαια, ερωτεύτο ο Δήμαρχος και ο μεταβατικός τότε Δήμαρχος, για κατανόητους λόγους, όπως και ο νομάρχης ο οποίος παρέδιδε, το περιφερειάρχης που παρέδιδε τον Σεπτέμβρη, υπέγραψαν και μετακινήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες μηχανική αλλά και διοικητικό προσωπικό, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και με τις συνταξιοδοτήσεις να είμαστε όχι κάτω από το όριο, δεν έχουμε ένας μηχανικός να ασχολείται με όλα. Με τη μελέτη, με την επίβλεψη, με την πρόοδο των χρηματοδοτουμένων έργων. Αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και από την ΚΟ, που είναι ένα νησί στο οποίο μπορεί να μείνει κάποιος, θα σηκωθεί να φύγει αν είναι από κάπου αλλού και θέλει να πάει κάπου αλλού. Αυτόματα αυτό μετακυλείται και προς τα πέρα, ακόμα και στα διπλανά νησιά, διότι σε αρκετές περιπτώσεις ο Δήμος της ΚΟ στηρίζει γειτονικούς Δήμους, γειτονικά νησιά με τις υπηρεσίες του. Ούτε σε αυτό ρωτηθήκαμε. Στο ερώτημα προς την κυρία Γεροβασίλη, μα πώς πήρα την απόφαση, αυτή είναι η απόφαση, τελείωσε. Ψηφίστηκε ο νόμος, τελείωσε. Δηλαδή μεθαύριο. Ούτε καν και τα κριτήρια δεν σας ενημέρωσαν, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, στην περίπτωση που ο οργανισμός των τεχνικών υπηρεσιών, για παράδειγμα. Αν τα κριτήρια, κύριε Παπαζαχαριού. Δεν μπαίνουν καν κριτήρια. Οποιαδήποτε κριτήρια και να υπάρχουν, όταν η τελική έγκριση δίνεται από μια επιτροπή η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον Δήμο ή με τους Δήμους, αλλά είναι με μια. Με κομματικά κριτήρια εννοείται. Με κομματικά κριτήρια εννοείται. Γιατί να το αποκλείσω κι αυτό. Γιατί να το αποκλείσουμε κι αυτό. Εγώ θα σας πω ότι στην προηγούμενη θητεία μου, όταν έπρεπε να μετακινηθεί ένας υπάλληλος, ο οποίος είχε συμπληρώσει τα χρόνια υπηρεσίας εδώ και ήταν ο μοναδικός τομπογράφος, με πήραν τουλάχιστον 5 διαφορετικοί βουλευτές από 3 διαφορετικά κόμματα του τόπου καταγωγής του, προκειμένου να αποδεχτώ να φύγει. Και δεν το αποδέχτηκα καθόλου την θητεία. Κάποια στιγμή έφυγε ο άνθρωπος, αποφάσισε η επόμενη δημοτική αρχή, τον άφησε. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ο Δήμος της ΚΟ έχει έναν τοπογράφο. Αυτό δείχνει ότι εάν δεν είναι η θελημένη και μεθοδευμένη και στοχευμένη η προσπάθεια να αποδυναμωθούν οι Δήμοι, δείχνει τουλάχιστον άγνοια ή, αν θέλετε, αφέλεια αυτών που αποφασίζουν. Να σας πω ακόμα και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, οι υποχρεωτικές παρατάσεις των συμβάσεων των υπαλλήλων που παίρνουμε με 8 μήνες συμβάσεις. Κανένας Δήμος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος. Όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να μετακυλήσουν το κόστος αυτό στους πολίτες. Δηλαδή γινόμαστε οι Δήμαρχοι κακοί προς τους πολίτες ή σκληροί προς τους πολίτες, απαιτώντας να εισπράξουμε για να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, που βεβαίως τους έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν έχουμε ανάγκη έκτακτο προσωπικό, ας μας δίναν μόνιμους. Να κάνουμε μια προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, να ακολουθούν οι διαδικασίες. Αποφασίζουν λοιπόν την παράταση. Δεν σκέφτονται το οικονομικό. Ή μάλλον το σκέφτονται, αλλά λένε δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, βρείτε τα μόνοι σας. Δεύτερον, δεν σκέφτονται ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα οχτάμινο, να μπουν μετά στην ανεργία, να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα και να έχουν και μια στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη που δεν έχουν.
Ας το αφήσουμε και αυτό. Μα παρακάμπτουν και το Σύνταγμα που μιλάει για το αυτοδιοίκητο και ο Δήμος κανονίζει τις ανάγκες του και τις υποχρεώσεις που έχει, όπως επίσης καταρρύπτουν ή αν θέλετε ακυρώνουν και τον 2190, τον νόμο περί ΑΣΕΠ και των προσλήψεων. Αυτά όλα δείχνουν αυτό που λέτε. Να μην το πω εγώ και θεωρηθώ ότι είμαι αντιπολιτευόμενος, αλλά αυτό που λέει όλη η κοινωνία. Ότι αυτό γίνεται για συγκεκριμένη πολιτική και εκλογική στόχευση. Εκτός και αν είναι κάποια άλλα κάποιο άλλο το σκεφτικό και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά και τα τρία που σας είπα πριν, συν και μια σειρά άλλων δεδομένων όπου, για παράδειγμα, εμείς ως δήμαρχοι ή ένας δήμος ελέγχεται από 14 διαφορετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, γιατί εξυγχρονισμό μιλάμε, το εκλογικό σύστημα θα σώσει την κατάσταση. Εμείς λέμε ναι στους ελέγχους, αλλά από ένα ή δύο όργανα τα οποία να είναι ξεκάθαρα για το τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Όπως ας πούμε, σε κάθε δήμο υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος να φροντίζει ούτως ώστε τα πάντα να είναι νόμιμα σε σχέση με τις προμήθειες, τα έργα κτλ. Θέλω όμως να σχολιάσετε κάτι, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, ότι μόλις προχτές καταργήθηκε η ανάρτηση στο διάβια των αποφάσεων για απευθείας ανάθεσης έργων και προμηθειών. Κύριε Δημάρχη, αυτό συζητήθηκε στο συνέδριο. Προσωπικά δεν το έχω ερευνήσει ακόμα αν όντως συμβαίνει σε όλο το επίπεδο των προμηθειών και των διαφόρων άλλων υποχρεώσεων που είχαμε για ανάρτηση στο διάβια. Εάν γίνεται αυτό, όμως είναι ένα βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή, ένα τεράστιο βήμα που έγινε την προηγούμενη περίοδο, προκειμένου ο κάθε πολίτης να γνωρίζει πού πηγαίνει το κάθε σένς που πληρώνει στον Δήμο, έρχονται κάποιοι και τα καταργούν. Και δεν καταργούν μόνο τα του Δήμου. Στους Δήμους, τα λεφτά τα οποία διαχειρίζονται οι Δήμοι, το είπα και στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση του προπολογισμού, είναι ούτε το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας. Τα μεγάλα ποσά διακινούνται από τα Υπουργεία, από την κεντρική διοίκηση και ίσως εκεί η μη δημοσίευση να βολεύει κάποια πράγματα. Αλίμονο εάν έρχεται μια αρχή, είτε δημοτική είτε κεντρική διοίκηση, και καταργεί βήματα που είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Και μπορεί κάποιος να πει ότι έτσι κάποια πράγματα δεν θα τα παίρνει είδηση και ο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε υπουργός ή ο κάθε γραμματέας θα κάνει οτιδήποτε. Όμως, σας λέω ειλικρινά, όλοι οι δήμαρχοι είμαστε της άποψης ότι η διαφάνεια και η δημοσίευση του κάθε τι που κάνουμε πρέπει να είναι όχι υποχρεωτική, το θέλουμε από μόνοι μας, το ζητούμε από μόνοι μας. Εάν έρχονται λοιπόν και το καταργούν, σε κάτι άλλο στοχεύουν. Και βεβαίως όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία σας ξαναλέω ελάχιστα σε σχέση με αυτά που διαχειρίζονται οι υπόλοιποι διαχειρίζεται. Ξέρετε, κυρία Παπαζαχαρίου, η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το να μιλούν από τους 325 δημάρχους οι 150-200 και όλοι να επαναλαμβάνουμε τα ίδια προβλήματα που ζούμε καθημερινά. Είτε σε συνεργασία με το άλλο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, είτε για το πώς διώκονται με το παραμικρό οι δήμαρχοι, είτε με το τι θεωρείται οικονομία για τη χώρα, το ότι ένας δημοτικός σύμβουλος δεν αποζημιώνεται κατά τη συνεδρίαση, είτε μειώνεται ο μισθός του δημάρχου, αποσυνδέεται από το μισθό του Γενικού Γραμματέα και την επομένη της αποσύνδεσης αυξάνονται οι μισθοί των γραμματέων των Υπουργείων. Δηλαδή, ευλογούμε τα γένια μας, οι έχοντες την νομοθετική και ταυτόχρονα παίρνουν και την εκτελεστική εξουσία στα χέρια τους. Αυτά είναι πραγματικά λυπηρά που συμβαίνουν στη χώρα και δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν αντιλαμβανόμαστε το ότι μια χώρα η οποία δεν έχει θεσμούς θα καταραίει. Οι χώρες οι οποίες δεν έχουν ισχυρούς θεσμούς καταραίουν. Και η χώρα μας, παρά το ότι ζούμε σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη που θα έπρεπε να έχουμε πάρει δύσκολες αποφάσεις, όχι για τα οικονομικά που έχουμε πατήσει κάθε έννοια λογικής και ο κόσμος ζει με κάτω από τα όρια της φτώχειας, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το παιχνίδι παίζεται στους θεσμούς. Εάν δεν αποκτήσουμε σοβαρούς θεσμούς, οι οποίοι να διασφαλίζουν τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος και την σοβαρή λειτουργία ενός πολίτη, τη σχέση πολίτη και διοίκησης, δεν πρόκειται να ορθοποδήσουμε ποτέ. Αυτό προϋποθέτει μεταρρυθμίσεις, κύριε Δημαρχέ. Μεταρρυθμίσεις για τις οποίες είμαστε απρόθυμοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι, να προχωρήσουμε. Απρόθυμη δεν ήταν ποτέ η τοπική αυτοδιοίκηση. Απρόθυμη ήταν πάντα η κεντρική εξουσία και ειδικά η νομοθετική που επαναλαμβάνω. Οι βουλευτές τι είναι νομοθετική εξουσία. Δεν είναι και διοικητική και εκτελεστική και.
Αυτοί λοιπόν έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και θα πρέπει να αντιληφθούν διαχρονικά οι βουλευτές οι οποίοι πέρασαν από το κοινοβούλιο, τα κόμματα που κυβέρνησαν, ότι πλέον δεν έχει άλλα περιθώρια η χώρα. Ως πότε δηλαδή δεν θα υπάρχουν θεσμοί ξεκάθαροι με τους οποίους ένας πολίτης θα λειτουργήσει σε ένα επίπεδο τοπικό είτε σε ευρύτερο πεδίο. Εγώ, θα παραφράζοντας το «It's the economy, stupid», θα έλεγα ότι είναι οι θεσμοί που πρέπει να αλλάξουν βλάκα. Εντός εισαγωγικών το βλάκα. Εάν δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι ως χώρα. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η κοινή διαπίστωση στους κόλπους της ΚΕΔΕ, ποια είναι η στάση από εδώ και πέρα, πώς θα χειριστείτε το θέμα, γιατί ουσιαστικά παίρνετε μια αντίθετη θέση απέναντι στα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει για την αυτοδιοίκηση? Κοιτάξτε, στο συνέδριο, στις πληροφορίες και στο συμπεράσμα του συνεδρίου, μπήκε για άλλη μια φορά μια κόκκινη γραμμή. Ευχή είναι να μην ξαναπεράσουμε πάνω από την κόκκινη γραμμή και βγάλουμε μια επόμενη. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία οδηγούν τους Δήμους το ως εδώ και μη παρέγει. Και ξαναλέω, εμείς μπορεί να έχουμε μια δυνατότητα να λειτουργήσουμε γιατί κάνουμε μια διαχείριση, γιατί έχουμε μια μεγαλύτερη οικονομική άνεση ως Δήμος. Υπάρχουν Δήμοι όμως οι οποίοι με τις διαπιστώσεις του συνεδρίου στο 17 πλέον των 80% Δήμων θα μπουν στο παρατηρητήριο και θα φτάσουν στο σημείο να μην μπορούν να διαχειρίζονται τα πράγματά τους. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν κάποιοι και να κοιτάξουν σοβαρά την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το τελευταίο ανάχωμα που έχει ο κάθε πολίτης, ξαναλέω, απέναντι στη λέλαπα από την οποία, η οποία έχει πλήξει τη χώρα. Εάν δεν το καταλάβει η κεντρική διοίκηση, δεν πρόκειται να. Θα καταρρεύσουν όλα και τότε θα έχουμε ακόμα δυσμενέστερες συνθήκες για τους πολίτες.